Έχει αρχή από το 1850 και μετά. Έχει σωματεία, υλικό, φωτογραφικό υλικό, βιβλία παλιά. Και σήμερα υπάρχει εδώ σε αυτό το χώρο του αρχείου και το μουσείο. Είναι ένα αρχείο αξιόλογο, πολύ σημαντική ύπαρξή του. Μεγάλη προσπάθεια των ανθρώπων που το διατήρησαν πριν από εμένα. Αρκετά καλή προσπάθεια όλων και ειδικά και του Προέδρου της Κοινότητας για να υπάρχει αυτό το αρχείο στη χώρα και να το βλέπουν οι ομογενείς. Αυτό που εγώ νιώθω διαβάζοντας τις σελίδες όλων αυτών των πρακτικών ή των σωματείων ή του μουσείου κάποιες εικόνες που βλέπω ή κάποιον εξοπλισμό από το σχολείο, νιώθω ότι έτσι φανερώνεται και διατηρείται το ελληνικό πνεύμα και η ψυχή ελληνική. Πολλοί βέβαια θα αναρωτηθούν γιατί το διατηρείτε, τι σημαίνει αυτό το αρχείο, τι ακριβώς κάνετε σε αυτό το χώρο. Αν λοιπόν ακόμη αναρωτιούνται, εγώ θα ήθελα να τους πω ότι η διατήρηση και η συντήρηση και η διαφύλαξη αυτού του αρχείου σημαίνει μια δημιουργία πολιτισμού, μια δημιουργία παιδείας και ενίσχυση παιδείας, μια δημιουργία επιστήμης και ερευνών. Που ήδη έχουν γίνει και είναι αρκετά ευχαριστημένοι όλοι όσοι έχουν περάσει από αυτό το γραφείο και έχουν μελετήσει έγγραφα πάνω στο αντικείμενο και το διδακτορικό που τους ενδιαφέρει κάθε φορά. Όπως είχα διαβάσει και κάποιος νομπελίστας να αναφέρει, η ζωή δεν είναι αυτή που ζει κανείς, αλλά είναι αυτά που θυμάται και όπως τα θυμάται να μπορεί να τα αφηγηθεί. Μπαίνοντας λοιπόν σε αυτό το χώρο, πρέπει ο καθένας να ψάξει, να ρωτήσει και να δει τι ακριβώς υπάρχει, τι τον ενδιαφέρει, τι βιβλία έχουμε, τι υλικό έχουμε, τι δουλειά κάνουμε και τι προσπάθεια και μεράκι έχουμε βάλει για να φτάσουμε στο σημείο που μας βλέπετε σήμερα. Θέλω να τονίσω ότι η ελληνική κοινότητα Καΐρου έχει σαν σκοπό να διαφυλάξει αυτό το κομμάτι των αρχείων, την ιστορία μας, την ιστορία του Αιγυπτιώτη λιβισμού και να την προστατέψει. Και πιστεύω ότι μπορούμε σιγά σιγά να τα καταφέρουμε και να τα πετύχουμε όταν υπάρχουν τα κατάλληλα άτομα, υπάρχει μεράκι και υπάρχει και αγάπη για το αντικείμενο αυτό. Είναι χρέος μας να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στο αρχείο όλα αυτά τα χρόνια, είτε ως προϊστάμενοι της εφορίας, είτε ως αναπληρωτές, είτε ως απλά μέλη, ακόμα και όλους όσους εργάστηκαν στα αρχεία από τότε που ξεκίνησε η ιδέα της σύστασης του αρχείου. Η ελληνική κοινότητα Καΐρου προσκαλεί όλους σας να έρθετε στα γραφεία του αρχείου στα 17 Σολιμάνε Χάλαμπη στον 4ο όροφο κάθε Παρασκευή 12 με 2 για να γνωρίσετε τους χώρους μας, να επισκεφτείτε το μουσείο μας και να δείτε παλιές φωτογραφίες, αρχεία και ό,τι άλλο αρχαιακό υλικό υπάρχει.
τιμή για μια Αιγυπτιώτισσα να δουλεύει στα αρχεία της Ενδύσης Νότας του Καΐρου.